Ξέρω ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι μια καλή έδρα. Όχι τώρα και πέρσι και πρόπερσι. Το γνωρίζω πολύ καλά γιατί στην ουσία έχασα και πρωτάθλημα με τη Μεγάλη Βρύση εδώ μέσα με την ήττα τότε. Νομίζω όμως ότι σήμερα ήμασταν, δεν θα πω καλή, ήμασταν πολύ καλύτερη σαν ομάδα. Δηλαδή γεμίσαμε το γήπεδο, ήμασταν πιο δυνατή ομάδα, βγάλαμε πολλά τρεξίματα, κάναμε κάποιες ευκαιρίες. Και παρόλο που βρεθήκαμε πίσω στο σχόρ με ένα εκπληκτικό γκολ του Σκεμπέ, σε νομίζω κόντρα στο ροή του παιχνιδιού, γιατί και στο παιχνίδι πήγαμε καλύτερα και πατάγαμε καλύτερα με στο χώρο και από θέμα κατοχή μπάλα και από θέμα ευκαιριών. Τέλος πάντων, μετά το 1-0 βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα, νομίζω ήμασταν αρκετά καλοί. Ισορροπήσαμε το παιχνίδι, ισοφαρίσαμε, προηγηθήκαμε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου και νομίζω να επιληθήκαμε ουσιαστικά από τον αντίπαλο. Εάν εξαιρέσω από την αποβολή και μετά, δηλαδή από το 74 που μείναμε 10 παίκτες, στο σημείο αυτό και μετά σαφώς πίεσε ο αντίπαλος και με τη βοήθεια της έδρας. Νομίζω όμως δεν μας έβαλε τη μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσουμε. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία και μέρος όλης της ομάδος. Πάντα ήταν φιλόξενη η Πελασγία, το ίδιο έκανε και σήμερα. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους ασχολείται με ποδόσφαιρο και όχι μόνο καλές γιορτές και καλή συνέχεια. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά και συγχαρητήρια γιατί κατέθεσαν ψυχή και νομίζω πήραν μια πανάξια νίκη. Μια νίκη νομίζω που θα είναι πολύ σημαντική και για τη συνέχεια. Γιατί νομίζω ότι ο Πελασγιακός έχει μια έδρα που δύσκολα ομάδες ανταγωνιστικές που θα κάνουν πρωταθλητισμό θα περάσουν από μέσα. Ευχαριστώ.